Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, η αγωνία κορυφώνεται, εμείς ξέρουμε τον λόγο, εσείς δεν το ξέρετε, ακούτε Λίμπερο 107,4, είναι εκπομπή σαν το σκύλο με τη γάτα, είναι η Αγάπη Γαβριλίδου και ο Νίκος Παδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα, ο Νίκος Παδόπουλος είναι η Αγάπη Γαβριλίδου, θα είναι σε λίγα δευτερόλεπτα μόλις απαντήσει ένα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα το οποίο έχει παρέα, θα πάμε μέχρι και τις 7.30 στο γνωστό ανάλαφρο κομμάτι της ημέρας, έτσι στην ώρα του παιδιού όπως θα μπορούσαμε επίσης να τη χαρακτηρίσουμε, πετάμε και λίγο τους δημοσιογραφικούς μας μανδύες, χαλαρώνουμε κι εμείς, χαλαρώνετε κι εσείς με αθλητικά ζητήματα και μη. Όλα καλά. Τι ακούγεται. Αχ, το έχω συνδεδεμένο με το... Εγώ τι λαθέριζα. Πού να ξέρω ότι ο κύριος διευθυντής είχε βάλει το μεσαίο στο One. Τρομερά πράγματα. Γιατί βλέπουμε αυτό το κανάλι. Το είχε αφήσει ως αγόρας από πριν. Άλλαξε το, σε παρακαλώ. Και επίσης, άνοιξε τα ακουστικά μου, δεν ακούω τίποτα. Έχουμε το ένα, έχουμε και το άλλο, δικαιοσύνη. Άνοιξε τα ακουστικά μου και κλείσε αυτό το κανάλι. Όχι, δεν το κλείνω. Κλείσε αυτό το κανάλι. Ω, χαμήλωσε τα. Ελά, Γιώργη. Αντροπέ μου. Καλά, ρε, τη Βέγκο τέτοια ώρα. Άλλαξε αυτό το κανάλι. Γιατί δεν έχει τα νημανίδη όταν είναι μανίδη. Άλλαξε αυτό το κανάλι. Όχι. Ωραία, έρχομαι εγώ. Δεν στο δίνω. Δεν στο δίνω. Φύγε, φύγε. Έχω το open. Το έχω και τα δύο. Αν είχε ο Καρυπίδης κανάλι, δεν το έβασα κι αυτό. Κάτσε κάτω. Εδώ το βάλω με το βρακί μου. Το βάλω με το βρακί μου. Εδώ από αυτό αλλάζει. Όχι. Έλα. Αφού έχω το open. Δώσε το μάτι. Γιατί? Γιατί με φτάνω, κρυβρίζω, το βλέπω. Γιατί? Έλα, κρυβρίζω, έλα. Και τι έκανα εγώ τώρα. Θα πάρω το κινητό σου. Και, ωραία, θα αλλάξω και το open τότε. Δίκια. Πενταρίσε, θα αλλάξω και το open. Κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το θα αλλάζει Βέγκο. Δώσε να το αλλάξω. Ωραία, θα τα αλλάξω και θα αλλάξω και το open. Θα βάλω δύο εδώ. Ωραία, κάθομαι εγώ εδώ τώρα. Ωραία, κάτσε. Ωραία. Θα έχω το κινητό σου, εντάξει. Έλα, Παπαδόπουλος, τώρα κάθεται σαν παιδάκι. Δεν θέλω να βλέπω αυτό το κανάλι, για ποιο λόγο. Θα δούμε τα κανάλια του Προέδρου. Έχει ωραιότατα πράγματα. Βέγκο. Γυναίκα χωρίς όνομα. Άσε με τώρα, ρε Νίκο. Η τρίτη γιατί δεν ανοίγει. Δεν ξέρω, αυτή κάτι. Τι γίνεται. Γιατί εμείς εδώ είμαστε κολοσσός. Έχουμε τρεις οθόνες. Τι βάζει, πέλα. Ναι, πέλα TV εκεί. Έχει κύπελο, ρε. Κοσμοτέ. Κύπελο, ωραία, βάλε κύπελο. Ωραία, γιατί δεν πέφτει. Ωραία, βάλε. Τι έχει. Τι κάνει, ρε Νίκο, έχει χαλάσει όλου του οθόνε. Έχει χαλάσει οθόνε. Κοσμοτέ, ρε. Περιμένει. Δεν έχει σήμα, λέει. Α, εγώ το πείραξα. Ωραία, κατά τα άλλα είναι η εκπομπή. Βασικά. Τι μιλάω τώρα. Α, μιλάω. Ρε Νίκο, άφησε και τη μουσική δυνατά, ρε αγόρι μου. Ναι, δεν ακούγεται. Αυτά τα ακουστικά δεν ακούγονται όμω. Ό,τι να είναι. Να ξέρετε, τώρα γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος θέλετε και καλά να αλλάξει τη τηλεόραση. Έλα, το βρήκες, έλα, το έχουμε. Έλα. Κοσμοτέ. Κοσμοτέ. Θα πω τον Ιχολύπτη να σε κλείσει. Ενέργεια Ιχολύπτη δηλαδή. Θα πω τον Ιχολύπτη τώρα να σε κλείσει το. Περίμενε, γιατί πάλι βγαίνει. Τι κάνεις, ρε Νίκο. Περίμενε να βρω το Κοσμοτέ. Ορίστε, να. Κατέβα. Πάμε κάτω. Έλα, γίνεται ολόκληρο χαμό και εμείς εδώ παίζουμε την τηλεόραση. Δηλαδή. Κοσμοτέ Σπορ 1. Κοσμοτέ Σπορ 1. Έχει κύπελο, ναι. Πολύ ωραία. Τότε να μου Εργοτέλη Τρίκαλα. Πολύ ωραία. Εργοτέλη Τρίκαλα. Πολύ ενδιαφέρον. Μιλάμε, θα πέσουμε τσιμέντα. Πολύ εμπορικό παιχνίδι. Πάρα πολύ. Χαμός γίνεται. Θα κάτσει εδώ, άντε. Όχι, έλα από εδώ, έλα. Τι παιδική χαρά είναι αυτή η εκπομπή. Τι. Δεν θα το βάλει. Θα την κλείσω. Θα την κλείσω, δεν θα το βάλει. Θα την κλείσω. Ωραία, θα βάλω και εγώ πάλι το άνε εδώ πέρα. Πω. Δεν έχει. Όπα! Άνοιξε! Μόνη τη! 4 ε. Άνοιξε μόνη τη! Ποιο την άνοιξε? Πώ έγινε αυτό? Εσύ το πήραξε. Ή πώ άνοιξε μόνη τη, δεν ξέρω. Η εκπομπή είναι ένα βάγιο, δηλαδή δεν έχουμε πάει κάπου. Πώ άνοιξε μόνη τη? Α, πάρε και αυτό. Τι. Τι είναι αυτό?
Μια μπαταρία αλλαγή μπαταρία. Ειρηνικό, αυτό το ρολόι πέταξε το. Δηλαδή έχει χαλάσει 360 φορέ. Η μπαταρία τελείωσε να αλλάξει. Θα την κάνω εγώ δώρο. Ευχαριστώ. 10 ευρώ μόνο. Κάτσε να βάλω το one. Ξεκόλα τώρα. Ωραία, άλλαξε το κι εσύ. Ξεκόλα τώρα. Δεν παίρνω τώρα. Πάνε πληρώσε το. Τώρα πληρώσε 5 ευρώ. Πάρε 5 ευρώ αλλαγή μπαταρία. Γιατί για να έχουμε το open ανοιχτό και όχι το one. Αυτό δεν ξέρω, το έφερε ο Κόλκα το πρωί. Τι είναι η Μαλαισία είναι. Ποιο. Ποιο. Το σημαίακι αυτό τι είναι. Α, τώρα βλέπουμε με όπερ επί δύο. Κάτσε το πελά. Ωραία, παιδιά, πραγματικά. Πού είναι σήμερα μια κάμερα εδώ. Φούλα γραμματικότητα. Φούλα γραμματικότητα. Δηλαδή, μια κάμερα να έχουμε, πήγε να ερχόμαστε πίσω στο στούντιο. Μόνο στα μικρόφωνα δεν μιλάω. Ευτυχώς είναι μεγάλο το στούντιο εδώ. Ρε τώρα, άστρε πώ είναι. Τι θε τώρα με τι οθόνε, κάνε εκπομπή. Έλα, έχουμε εκπομπή. Πότα κλεισε όλα. Όλα κλειστά. Όλα κλειστά. Τι γίνεται. Ωραία. Όχι, τώρα θα είμαστε έτσι. Ναι. Δεν θα έχουμε καμία ενημέρωση. Για να μην αποσυντονίσουμε με τη σημαία. Σαν τιμή Μαλαισία, Φιλιππίνες, τι είναι αυτό. Ο Σταύρος χάρηκε τόσο πολύ, μπήκε τόσο στο ρόλο που έφερε αυτή τη σημαία. Από ποια χώρα είπαμε είναι. Κάνε λίγο μάθημα γεωγραφίας. Δεν είναι Μαλαισία. Μαλαισία είναι, νομίζω, ναι. Κάτσε να γουγκλάρω. Η αγάπη κουνάει τη σημαία, λες σαν την πηγή Μαλαισία. Κάτσε να γουγκλάρω λίγο, κάτσε. Μη Μαλαισία 2019. Λοιπόν, 2, 3, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Ριχολύπτη, πού είσαι, Ριχολύπτη. Άντε, Ριχολύπτη, Ριχολύπτη, Γιώργη. 2, 3, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια ανοιχτές οι γραμμές. Μέχρι και τις 7.30. Δεν ξέρω τίποτα, να ξέρω. Θα πάμε παρέα, τα έχω κλείσει όλα. Τελείωσε. Ξή. Μην κλείσω και τα φώτα στο τέλος. Και ανοίξω κλιματιστικό. Λοιπόν, όχι, χοντρό αυτό. Πάρα πολύ χοντρό. Λοιπόν, μέχρι τις 7.30 θα είμαστε μαζί, θα τα συζητήσουμε όλα, θα σχολιάσουμε όλα. Παρέα. Εδώ πέρα, Τρίτη σήμερα, ωραία Τρίτη. Κι άλλο! Είτε τα κάνω, τα κλείσω. Λοιπόν, είναι τέτοια η τεχνολογία του Λίμπερο που ακούγονται δυνατά. Τρίτη σήμερα, 3 Δεκέμβρη. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς το φινάλε του 2019. Δάκρυα. Εντάξει, έρχονται οι γιορτές. Έρχεται η περίοδος. Μια της αγαπημένης περίοδος, θα λέγαμε, της αγάπης Γαβριλίδη, γιατί είναι μια περίοδος που παίρνει δώρα. Ναι. Λοιπόν, και επειδή η οικογένειά της είναι μεγάλη και ζωή να έχει φυσικά εννοείται, θα πάρει πολλά δώρα. Καλά τα λες. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, τρεις αδελφές ακόμα, 3 δώρα ξεχωριστά. Εντάξει, γονείς 4. Θα ήταν καλό να παίρνουν και οι άντρες χώρια από τις αδερφές μου. Δηλαδή οι αδερφοί μου και άντρες. Τι άλλο θες, ρε αγάπη, δηλαδή. Μετά, οι άλλοι αδερφοί μου και άντρες της. Μετά, οι άλλοι αδερφοί μου και άντρες της. Μάλιστα. Έξι δώρα. Και τα παιδιά. Εντάξει, τα παιδιά. Όχι ακόμα. Υπερβολή. Αλλά τα μεγαλώσουν. Όταν μεγαλώσουν, μία θεία θα έχουν. Ναι, αλλά θα σου παίρνω ομαδικό δώρο. Θα λένε, ρε παιδί μου, θα μαζεύω τα νύψια. Χαλάλι. Τι θα πα. Άμα είναι να βάλουν από κάνα 50 ευρώ το καθένα, 6 είναι, 5-6-300 ευρώ δώρο, μια χαρά. Όχι λεφτά, ρε αγάπη. Ένα δώρο να σου αγοράσω. Αυτό σου λέει, ας βάλουν 50 ευρώ στο δώρο μου, να είναι ένα ξεκαθαρό δώρο. Είστε δώρο μου. Με τρία εκατοστάρια, ξέρει τι παίρνει. Τι παίρνει. Παίρνει. Ένα κινητό, αλλά δεν κάνουν δώρο. Τι κινητό, ρε. Τρία αυτό με τα κουμπάκια. Τι μία δόση βάζει. Ή μπορεί να μου κάνουν δώρο ταξίδι. Δεν έχει χρόνο. Θα το βρω, μισή να δεν έχει χρόνο. Δεν έχω κανένα θέμα. Η δουλειά μας είναι τέτοια που περιορίζει τα ταξίδια. Κανένα πρόβλημα. Θα βρει χρόνο να το κάνει. Θα βρω. Ξεκριτικά. Γίνεται ένα χαμός, Νίκο Παπαδόπουλε. Γίνεται, θα λέγαμε, ναι. Γίνεται ένα χαμός, πάλι. Μ' αρέσει που λέγαμε χθες θα έχουμε και άλλα πράγματα να ασχοληθούμε αυτές τις ημέρες. Εγώ λέω να μην το αναφερθούμε σε αυτό. Λες, όχι. Όχι. Να το εγώ να τα αφήσω. Να τα αφήσει να τα σχολιάσει μετά. Δεν θέλουμε τώρα να τι θε να πούμε, Ρενικό, δηλαδή. Τι θε. Να πούμε για τι ημέρε τη Μαλαισία. Θα μα κλείσουν όλοι. Δεν μα ακούει κανένα. Θα γυρίσουν αλλού. Ωραία, μίλα γι' αυτό, αλλά θα μιλήσω κι εγώ! Δεν μίλα, τι με. Σε είπε κανένα να μην μιλήσει. Θέλω να τσάει ακόμα. Είδε σήμερα από την πήγα Βαλεριάνα, τι γίνεται. Να ξέρει, μίλησα χθες με κοινή μας γνωστή και μου είπε. Ναι. Επειδή κάτι πήρε αυτή τη, ότι η Βαλεριάνα είναι τίποτα. Εμένα μια χαρά με πιέσαι. Δεν σε έβγεσαι, είναι στο μυαλό σου. Όχι. Είναι πλασίμπο. Πλε. Περίμενε. Χαμηλώνει τη μουσική. Δεν είναι, είναι στο μυαλό σου. Εδώ πέρα πρέπει να δώσουμε βάση και προσοχή. Ναι, μου είπε ότι. Είναι είναι στο μυαλό τη. Η Σίμη, η Σίμη. Ωραία, να τη βγάλω στον αέρα τη Σίμη. θα την πάρω τηλέφωνο τώρα, να τη βγάλω στον αέρα. Περίμενε. Γιατί πιστεύω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο τι κάνει η Βαλεριάνα. Όχι, σε μια μέρα που γίνεται χαμό. Άστα αυτά τώρα. Τώρα είναι που χρειάζεται η Βαλεριάνα. Τώρα ρε, γίνεται χαμό. Εδώ το One και καλά αποκάλυψε μυστική συμφωνία Πάο Ξάνθη. Ό,τι να είναι δηλαδή. Τι να. Θα μιλήσουμε εσύ τη Βαλεριάνα. Περίμενε λίγο γιατί μου έχει αντιδράσει κιόλα σε κάτι που τη έστειλα. Θα τη στείλω τώρα τηλεφωνικό στον αέρα, περίμενε. Είμαστε στον αέρα. Αυτά που αναφέρει για τη Βαλεριάνα είναι παπά, να ξέρει. Σε μένα μια χαρά με έχει πιάσει. Και σήμερα που δεν πήρα, τα αποτελέσματα είναι εμφανή. Ναι. Ωραία, εντάξει. Χθες ήμουνα σαν να ήμουν. Α, τι γίνεται. Όλα καλά. Εντάξει, έχω ένα κακό νέο, να ξέρει. Τι. Μπορεί να φύγω σε 7.30. Δεν με νοιάζει. Είναι κακό. Έχει transportation. Όχι, έχω να μείνω στο κέντρο. Να μείνει μετά κέντρο.
Ναι. Πολύ καλό αυτό. Θα μείνω εδώ, θα μείνω εδώ. Και μείνα θα εδώ. Μείνω σε τέταρτο σπίτι τη σήμερα. Α, τα φιλιά μου στις εξαιρετικές φίλες σου. Άλλο νέο. Δεν μπορώ να σου πω όμως. Δεν μπορώ να τα μοιραστούμε τώρα όλα μαζί. Τι να γίνει. Πες μας τι αποκάλυψε το Unchanneled. Να πεις εσύ. Εσύ δεν ήθελες να σχολιάσεις. Σχολίασε. Παρουσίασε το θέμα, Νίκο Παπαδόπουλε. Εγώ το μόνο που είπα και στο ενεργοποιητή. Παρουσίασε το θέμα. Όλα μπαίνω τώρα στην με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα εκεί. Α, το σχολείς και εκεί. Το σχολείς, ένα σύντομο σχόλιο έκανα. Ναι. Εντάξει, επειδή στο ίδιο πρωτάθλημα συμμετέχουμε όλοι και μας απασχολεί, ναι. Ότι θα περιμένω να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Αυτό είπες, ρε. Τίποτα άλλο. Φυσικά τι άλλο να πω. Θα περιμένω να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Κάνε παρουσίαση, παρουσίαση θέματος. Να βάλω το βίντεο. Να βάλω το βίντεο. Σιγά μου του κάνουμε διαφήμιση. Όχι. Το κόβω. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν βάλω το βίντεο, θα διαβάσω. Βάζει, διαβάζομαι τώρα και φοράζομαι. Το ίδιο πράγμα. Μόνο μιλά. Πρόβλημα, παιδιά. Πρόβλημα. Λοιπόν, έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ, δεν τη διαβάσει. Δεν την είπαμε πρώτα πριν. Θα πεις, πρώτα θα πει πώ ξεκίνησε. Τι είναι αυτή. Εδώ οι άλλοι έχουν βασικό θέμα τον Πιτίνο. Ρε, κλείστε τώρα. Ρικ Πιτίνο. Ρε, κλείστε. Μερικό παιδί, Ρικ Πιτίνο. Πιτί. Άντε, Ρικ Πιτίνο, τελείωνε. Ρικ Πιτίνο. 2-3-10-14-18 είναι ανοιχτέ οι γραμμέ, μην το ξεχνάτε. Νίκο. Δεν έχουμε ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι επικριτικό αυτό το PCB τώρα. Δεν έχει ίντερνετ. Δηλαδή το σπίτι μου. Θα μπω από το κινητό μου. Λοιπόν, κάτσε. Θα μπω από λοιπόν. Όχι, α, το έχω μπροστά μου ήδη. Έλα, το έχω μπροστά μου. Πες εσύ να πω εγώ την απάντηση του ΠΑΟΚ. Το έχω μπροστά μου ήδη. Λοιπόν, το διαβάσω όλο. Όλο. Λοιπόν, την πραγματικότητα τη πολυδιοκτησία στη Super League 1. Μια κατάσταση μάστιγα που δεν αλλοιώνει απλά το πρωτάθλημα, πιθανότατα το καθορίζει κιόλα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, λοιπόν, του One Channel, ναι. Πάω και ξάνθηκε ΠΑΟΚ βεβαίως. Δεν έχουν ως μοναδικά κοινά πρόσωπα τον πορτιέρο Ζίβκοβιτς. Βάλτε και το μικρόφωνο. Και το νεαρό Μέσο Μελιόπουλο. Mm. Που σημειωτέων στα μάτια του ποδόσφαιρο έχουν και κοινό ιδιοκτήτη. Επιχειρούν υπό την ίδια ομπρέλα εισαγωγικά. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σοκάρουνε. Οι εγκαταστάσεις της Ξάνθης ανοίγουν στον Ιβάν Σαββίδη. Οι φήμες έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας από πέρυσι και κορυφώθηκαν από τη μέρα εκείνη που στο μάτς Ξάνθη ΠΑΟΚ το όλο το γήπεδο στα πηγάδια γέμισε με φίλους του δικεφάλου με αποτέλεσμα φύλλα των γηπεδούχων με εισιτήρια διαρκείας συγκατοχή τους να πεταχτούν εκτός του σταδίου. Ναι. Τότε όλοι κατάλαβαν πως η σχέση της διοίκησης της μιας ομάδας με την άλλη δεν είναι απλά στενή αλλά κάτι παραπάνω. Πλέον κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του One Channel, το 2018 ανιψιό του Ιβάν Σαββίδη το Κιλκής, ονόματι Ιωάννης Καλπαζίδης, σημείο συντάκτη ο γιος αδελφής της Σοφίας, αγόρασε τις εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Ξάνθης μέσω της κυπριακής εταιρείας RFA. Mm. Η συγκεκριμένη εταιρεία αγόρασε την εταιρεία Vialand, η οποία ανήκε στους Σπανόπουλο και Συγγελίδη. Η Vialand είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία των εγκαταστάσεων της Ξάνθης. Μάλιστα, λίγο πριν εξαγορά, 10 εκατομμύρια ευρώ μπήκαν σε μετρητά στην κυπριακή εταιρεία RFA από τον ίδιο τον ανιψιό του Σαββίδη. Και φυσικά τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι πολλά για τη δράση του. Είναι δηλωμένα αυτά τα μετρητά από τον Καλπαζίδη σε ελληνικές φορολογικές αρχές. Ποια ήταν η πορεία αυτών των 10 εκατομμυρίων, αυτό από πού ξεκίνησαν για να καταλήξουν στην RFA, όπως έλεγε ο Γιώργος Ζαχώρας, ψηφίστε, περίμενε. Τώρα πάμε παρακάτω. Διαβάσω όλο. Το ζουμί λέμε, ρε Νίκο. Ωραία, το ζουμί. Ο Καλπαζίδης δεν είναι ουρανοκατέβατος, λέει. Περισσότερο από μια δεκαετία και συγκεκριμένα το 2008, 29 ετών τότε, εμφανίζεται συνεχώς σε εταιρείες συμφερόντων του Βασαβίδη, ανάμεσα αυτές και σε ΣΕΚΑΠ. Βέβαια, η πρωινός έτους εμφάνισή του είναι πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες, αφού τούτη φορά εμφανίστηκε με 10 εκατομμύρια ευρώ μετρητά και αγόρασε σχεδόν όλη την Ξάνθη. Τυχαία δεν είναι ούτε η εταιρεία RFA, όπως σημείωσε το ρεπορτάζ του το One Channel, εδώ και 6 χρόνια υπηρετεί πιστά τα συμφέροντα της οικογένειας Σαββίδη και λειτουργεί ως παρένθετο πρόσωπο των συμφερόντων της οικογένειας του επιχειρηματία σε όλα σχεδόν τις business του, από το ποδόσφαιρο και τα καπνά παλαιότερα μέχρι σωσελίδες και εταιρείες εμφιάλωσης. Η RFA εμφανίζεται συνδεδεμένη με τον ΠΑΟ και την Δημέρα, την κυπριακή εταιρεία που αγόρασε τις μετοχές της ομάδας Σαλονίκης το 2012. Η RFA παίρνει δάνεια από τη Δημέρα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με άλλες εταιρείες συμφέροντος Σαββίδη, παράδειγμα τα δάνεια προς την επίσης συνδεδεμένη Belterra Holdings, μέτοχοι της οποίας εμφανίζονται παλαιότερα ο Γιώργος Σαββίδης, μέλος σήμερα του δουσού της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τώρα η μητέρα του Κυριακή Σαββίδη και ο αδελφός του Νίκος. Τέλος πάντων, το ζουμί είναι ότι αυτό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του One, το οποίο προανήγγειλαμε το πρωί, αναφέρει το συγκεκριμένο, ναι. Ότι καλάσει για τον Μπιαλόγλου και τα λοιπά, okay, αυτά είναι γνωστά. Ότι γι' αυτό τον λόγο υποστηρίζει το συγκεκριμένο δημοσίευμα που έχω εδώ πέρα μπροστά, προσπάθησε η διοίκηση της ΕΠΟΛΗ το καλοκαίρι να περάσει, λέει, αυτό το θέμα της πολυδιοκτησίας, λέει, το οποίο έκοψε, λέει, η FIFA και ο Βιεννάκης. Ναι, μάλιστα. Υπάρχει και επίσημη θέση και απάντηση του ΠΑΟΚ σε όσα αποκάλυψε εισαγωγικά το One.
Οι γελιότητες και τα παραμύθια του Ολυμπιακού και τον συναυτό παρατρεχάμενο συνεχίζονται. Νέο αφήγημα αυτή τη φορά ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο ιδιοκτήτης ΠΑΕΚ Ξάνθης. Τρία θαυμαστικά. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν για να τελειώνει αυτό το παραμύθι ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ΠΑΕΚ Ξάνθη, όπως επίσης και κανένα συγγενικό του πρόσωπο. Η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια με τους επαγγελματίες ψεύτες και συκοφάντες που σπηλώνουν πρόσωπα, συνειδήσεις και ομάδες. Περιμένουμε λογικά την αυτόματη υιοθέτηση του παραμυθιού από τον ίδιο τον Υφυπουργό Αθλητισμού και τις εισαγωγικά αυθόρμητες ενέργειές του προς τη διελεύκανση του ζητήματος που καταγγέλει ο εκ του θαύματος ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η απάντηση του ΠΑΟΚ, που κάνει λόγο για μυθεύματα και λάσπη που ρίχνει για μία ακόμη φορά ο Ολυμπιακός και ένα μέσο του Βαγγέλη Μαρινάκη, εννοείται. Και από εδώ και πέρα στα δικαστήρια. Και για αυτό το θέμα. Αυτό το πράγμα. Τι γίνεται με αυτό το μικρόφωνο. Αυτό το πράγμα για το ρεπορτάζ του One έβγαινε από το πρωί. Υπήρχε κανονική προαναγγελία ότι το μεσημέρι θα υπάρξει ρεπορτάζ φωτιά που καίει τον ΠΑΟΚ. Ακόμη και πριν από λίγο έβλεπα ότι είχαν διάφορα σουπεράκια στο κεντρικό δελτίο στο One που έλεγαν για βρωμιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για η Ξάνθη του Ιβάν στα χρόνια της εξυγίανσης εισαγωγικά, ότι ο ΠΑΟΚ εξευτελίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο και άλλα πολύ ωραία. Οπότε Νίκο, ήθελες κάτι χθες, να το ψωμάκι σήμερα. Να το. Ό,τι πει δικαιοσύνη. Whatever ναι. Justice says. Υπάρχει και ένα αποστάρισμα του Γιώργη Σαββίδη. Κάτσε να μπω, Σαββίδη. Στο στέλνει. Instagram. Σαββίδη, τι. Κάτσε να σε πάω στο τελευταίο, περίμενε, γιατί είναι και αρκετά στα σημερινά. Σαββίδης. Σαββίδης team. Νίκο. Κανονικά. Περίμενε να το βρω, να το μεταφέρω στον κόσμο που μπορεί να μην έχει Instagram και να μην το έχει δει. Να δούμε τι σχολίασε, αν ανοίξει ποτέ το ίντερνετ εδώ και βοηθήσει λίγο. Έλα. Λοιπόν, έχουμε θέμα με το ίντερνετ μάλλον. Ναι, είναι μια αλήθεια αυτό, αγάπη Καβερλίδου, σε επιβεβαιώνω. Ας χρησιμοποιήσω το 4G μου, έλα. Μας βάζετε λοιπόν σε έξοδα. Την Κυριακή κατάλαβαν ότι θα χάσουν το πρωτάθλημα για ακόμη μια χρονιά και άρχισαν τις πρακτικές λάσπης. Σας στείνει όλη η Ελλάδα και εσείς νομίζετε ότι βρέχει. Ήταν το μήνυμα του Γιώργου Σαββίδη πριν από λίγο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, η σημερινή η τελευταία η εξέλιξη πριν από λίγη ώρα. Το άλλο που συζητιέται πολύ είναι από χθες τα τρία βίντεο που αποκάλυψε η Δίκη, τα είδες? Η Δίκη στο Open και ο Κυριάκος Θωμαίδης. Τρία βίντεο από, από όσα έγιναν, όπου φαίνεται και ακούγεται το χτύπημα στο Βιντεσκι, φαίνεται η επίθεση του Πασχαλάκη, ο οποίος Πασχαλάκης είναι έξαλλος όμως. Προσπαθούν να τον κρατήσουν όλοι, πρέπει να άκουσε φοβερά πράγματα. Και φαίνεται γενικά το τι έγινε. Και αυτά συζητιούνται πολύ προφανώς, γιατί υπάρχει και εικόνα. Και εννοείται πως θα υπήρχε σε κάποια φάση, όσο και αν προσπάθησα να μην έχει τίποτα. Σίγουρα θα κάποιος το έβλεπε. Και προφανώς υπήρξαν αυτά τα βίντεο. Πολύ ξύλο γενικότερα τελευταίο 24 ώρα. Καλά, αυτό το ότι χτύπησε ο αστυνομικός στο Σφιντέσκι, δηλαδή. Και του φώνασαν οι άλλοι, είναι παίκτης, τι κάνεις. Είναι πέναλτι. Δηλαδή, τι να πω, ρε. Τον Κούγια τον είδες? Το είδα και αυτό, ναι. Στα μπουζούκια και αυτός ξύλο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λάρισε. Όλοι δέρνουνε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, νέα εξέλιξη. Όπα. Έχει να κάνει με την έκθεση της αστυνομίας, η οποία καίει τον Ολυμπιακό. Γράφτηκαν μέσα αρκετά. Ναι. Πάρα το γεγονός ότι. Αναφέρεται το τραυματισμό αστυνομικού. Ναι, οι Ισπανοί, μεταξύ παρέθεση τώρα, δεν έχουν γράψει για την Μπούκα στο ημίχρονο. Δεν υπάρχει γραμμένο πουθενά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στην έκθεση αστυνομίας γίνεται λόγος για ρήψη αντικειμένων από άτομα με διαπιστεύσεις του Ολυμπιακού. Στις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν εκεί για την προστασία της αποστολής του ΠΑΟΚ, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Αναφέρεται ότι η είσοδος στο διάδρομο προς τα αποδυτήρια είχε σφραγιστεί κατά παράβαση της παραγράφου 6 της σχετικής απόφασης της αστυνομίας, με αποτέλεσμα αμφότερες αποστολές να κινηθούν πεζοί προς τα αποδυτήρια και ότι με την λήξη του ημιχρόνου άτομα με διαπιστεύσεις του Ολυμπιακού επιχείρησαν να μπουν στη φυσούνα, αλλά εμποδίστηκαν από την αστυνομία. Υπάρχει ολόκληρη έκθεση και το όσο έχουμε γραφτεί μέσα. Οπότε και εδώ υπάρχει ζουμί στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι.
Είναι γεγονός πλέον ότι ο ΠΑΟΚ δεν κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Αβγενάκη. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Γιατί πήγε χθες να ανοίξει πάλι το θέμα της νέας Τούμπας, προφανώς όχι από τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον Λευτέρη Αβγενάκη και να μπει σε καμία κουβέντα μαζί του. Να. Αυτό. Ωραία. Και υπάρχει, Νίκο, και ανακοίνωση της ΕΣΥΑ για τους κομμένους από το παιχνίδι, από το ντέρμπι, τους δημοσιογράφους. Ναι. Αναφέρει ανακοίνωση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ, με αφορμή την άρνηση διαπίστευσης συναδέλφου στο πρόσφατο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, ναι, τονίζει πως τέτοια φαινόμενα τραυματίζουν την πολυφωνία και την ενημέρωση, πρόκειται ξεκάθαρα για κατακριτές πρακτικές. Ταυτόχρονα υποθυμίζει ότι οι αθλητικοί συντάκτες έχουν πρώτιστη υποχρέωση την τήρηση των κανόνων διοντολογίας, δεν υπηρετούν τα συμφέροντα των διοικητών των ΠΑΕ, αλλά το καθήκον της αντικειμενικής και αξιόπιστης ενημέρωσης και μόνο. Η ΕΣΥΑ θα λάβει συγκεκριμένες και στοχευμένες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, αφενός για να μπορούν οι αθλητικοί συντάκτες να επιτελούν απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα το έργο της ενημέρωσης φύλαθλης κοινής γνώμης και αφετέρου για να μεταστραφεί μόνιμα και δραστικά η ζωφερή κατάσταση σε μέρη του αθλητικού τύπου. Πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν, η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω. Θα πάμε στο διάλειμμα. Βασικά, ναι. Αφού διάβασε και την ανακοίνωση της ΕΣΥΑ. Δεν μου λες. Ό,τι θες. Θα δώσουμε εισιτήρια, θεωρείς. Για το πάω ξανθή. Για το παιχνιδάκι αυτό. Να δώσουμε. Γελάτε, τι γελάστε. Τώρα κάνω το συνειδημό ότι έχει κάσει αυτό πριν από αυτό, τέλος πάντων. Ναι, και είπε ο κ. Χαβαλάς πριν από λίγο στη συνέντευξη του ραδιοφωνικού στην Αθήνα ότι πώς θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Μην και για το κόσμο. Και τώρα θα πει εσύ για να το λαβεί. Μην είσαι βλάκι. Ναι. Άκου το λάκι. Πώς θα γίνει αυτό το παιχνίδι, είναι ρωτιούδε στον Ολυμπιακό. Και ο Καραπαπάς μίλησε. Καλά, όχι, δεν ο Καραπαπάς. Σωστό γι' αυτό, καλά είναι. Στο Sport FM. Είπε κάτι για τη μέση. Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε. Εμεί αυτό ρωτάμε. Είστε καλά. Τον τη πήρε μόνο του. Έλα, βγάλε. Σεβασμό πάντα τίποτα γιατί το βράδυ εδώ πέρα έχει σκοτάδι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε τη συνέχεια τη εκπομπή. Πάμε να δώσουμε και στήρα να επιστρέψουμε. Λίμπερο 107,4 εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σαν το σκύλο με τη γάτα Αγάπη Γαβριλίδου, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα FM και τα μηνύματα στο 54526 και στα social media φυσικά της Αγάπης και τα δικά μου 2-3-10-2-87-8-8-8 3-8 δηλαδή, δεν μπερδευτείτε, και βάλει 4 ενδεχομένως 3-8-1 για να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα της πόλης, έχει στείλει καλύτερο ηχητικό. Το βάλω και στον αέρα. Θες να τσεκάρεις να ακούγεται στον αέρα. Για παίρνουμε λίγο. Επειδή να αποκαλεί κάπως στην αρχή. Ναι, δεν τρώω το πρώτο κομμάτι και βάζω το υπόλοιπο. Α, το βάλεις το υπόλοιπο. Τι, γιατί. Τι λέει η Καλλιρό για τις Βαλεριάνες. Και στο πασάρουν και το τρως. Τίποτα δεν έχεις. Ηρέμησες επειδή είχες στο μυαλό σου ότι πήρες κάτι. Ναι. Άιντε. Ωραία. Τέλεια. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι πιάνει. Εγώ πιστεύω ότι πιάνει. Okay. Ναι, ναι, ναι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος. Έχουμε γραμμή, βεβαίως. Αχ, ευτυχώς. Στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, από πού μας καλείτε? Εσείς τι έχετε να πείτε για τις Βαλεριάνες? Όχι το Βαλεριάνο, για τις Βαλεριάνες. Μην μπερδευτείς. Στηρίζουμε. Χρειάζομαι πολλές. Φίλε, εγώ έχω βρει την υγειά μου. Είναι πλασίμπο. Με τη Βαλεριάνα. Προχθές το βράδυ ήμουνα σε πολύ άσχημη κατάσταση μετά το μάζ με τη Λαμία. Δεν ξέρω αν έφταιγε γι' αυτό. Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Κούμποσα δύο, κοιμήθηκα καλά. Πήρα και χθες μία μου καλά. Σήμερα που δεν πήρα, βλέπεις ότι έχω ενέργεια. Ναι. Άμα είναι να κουμπώνεις, αδερφέ, για να είσαι. Κούμποσα τίποτα άλλο. Έχω να σου δώσω. Έχω να σε δώσω να είσαι μονίμως σε την κατάσταση, Βαλεριάνα. Ναι. Τα κατακρίνουμε αυτά. Τα κατακρίνουμε αυτά. Έχει ο αδερφό Σέρχιο πράγμα. Όχι, ναι, αυτό όντω έχει. Αυτά είναι πιο βαριά. Αυτό όντω έχει πράγμα. Και ξεφεύγουμε. Φυτικά ήταν του Σέρχιο, ε! Φυτικά ήταν, ναι, φυτικά. Φυτικά. Και όπως λέει και ένας. Φυτικά ήταν. Και όπως λένε και πολλοί, και με το είπε και ένας δωστός μου, λέει: αφού λέει υπάρχει, λέει πάνω σε αυτή τη γη που πατάμε, λέει του Θεού, είναι λέει. Ναι. Έτσι είναι, ποια ταινία είδες, συνεφίλη Στέλιο, αυτές τις μέρες, θα πάμε να δούμε.
Δεν έχω δει τώρα μετά τον Ιρλανδό. Ναι. Δεν έχω δει κάτι. Στον Ιρλανδό δεν βαρέθηκες ρε Στέλιο 3,5 ώρες. Δεν ήξερα ρε Στέλιο ότι είναι 3,5 ώρες, θα σου πω ψέματα. Δεν το είχα δει ότι είναι 3,5 ώρες. Συμπόλυτο σαν τέτοια θα λέγαμε. Ναι. Ήταν καλή ταινία, ήταν καλή ταινία. Ό,τι είναι Σκορτσέζε είναι καλό. Ήταν καλή ταινία. Όπως και το άλλο πήγες, το είδες. Ποιο? Ferrari Ford. Κάνω, να σου πω κάτι, κάνω δυστυχώς παρέες που δεν είναι συνεφίλ. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες. Δηλαδή, δηλαδή πρέπει να βγάλουμε σταθερή γκόμενα για να πάμε σινεμά, να σου το πω έτσι. Πες το πιο ευγενικά, ρε. Ναι. Πρέπει να μια σταθερή σχέση. Σύντροφο. Μια σύντροφο. Σύντροφο, επειδή, σύντροφο. Επειδή, παιδί μου, η κολλητή μου, ρε παιδί μου, επειδή... Όχι. Όχι σύντροφο. Ναι. Παραπέμπει αλλού. Όχι σύντροφο. Ναι. Όχι σύντροφο. Σωστό. Σωστό. Αυτά τα, αυτά τα αριστερά τώρα, αυτά τα τέτοια τώρα. Ναι. Αυτά λέτε. Παρα... Αυτά, έτσι. Τρίσανθε εσύ. Παρακαλώ τώρα. Όχι, ρε κουκουέ. Όχι σύντροφο. Ναι. Συμβία. Συμβία, κατάλαβα. Καλό και αυτό. Συμβία. Ενέργεια. Ήθελα να. Ναι. Ξέρει ότι δεν θέλω στην εκπομπή τώρα όταν παίρνω να ασχολούμαι με αθλητικά. Αλήθεια είναι αυτό. Και στο έχω πει ότι προσπαθώ να μην μιλάω αθλητικά όταν μιλάμε στη είδηση. Ο Νίκος μας κάνει και εγώ δεν έχω θέμα. Ναι. Απλά εγώ διάβασα τώρα, είδα και το ρεπορτάζ του που βγήκε το απογευματινό. Ναι. Ναι. Διάβασα και την ανακοίνωση. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ένας από τους δύο λέει ψέματα. Είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να λέει και οι δύο αλήθεια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Όποιος να γίνει πολύ γρήγορα η οποιαδήποτε ανάκριση, δίκη, οτιδήποτε είναι να γίνει, έτσι. Ναι. Αλλά να ξέρουμε και τις κυρώσεις του ψεύτη. Ναι. Έτσι δεν είναι. Είναι. Πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Θα υπάρχουν στο κανάλι. Λέει ψέματα, λέει αλήθεια το κανάλι. Θα υπάρχουν από την άλλη πλευρά. Αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα. Γιατί μία στο εκατομμύριο, μία, εγώ λέω ότι το κανάλι 99,9% λέει ψέματα. Ναι. Έτσι. Λέει. Το 1% αν είναι αλήθεια, υπάρχει θέμα στο ποδόσφαιρο ύστερα. Καλά, σίγουρα υπάρχει, αλλά αυτό θα αποφανθεί μέσα από τη δικασία της δικαιοσύνης πάντα. Υπάρχει θέμα ύστερα στο πρωτάθλημα. Εννοείται αυτό. Θα δούμε όμως. Εγώ λέω ότι το κανάλι λέει ψέματα. Ναι. Έτσι. Και ανακοινώ ότι πιστεύω ότι το κανάλι λέει ψέματα. Ναι. 99,9%. Έτσι. Ναι. Το 1% πες μου τι γίνεται. Γιατί. Τώρα. Αυτό που θες, αυτό που θες να πεις εσύ για να το θέσω. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, ας πω, ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Όταν το άκουσα. Τι. Γιατί ρε, να μπιπ, να μην δώσετε με ένα μόνο εισιτήρια. Εντάξει τώρα, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Άκουσε με λίγο για να θέσω εγώ πιο απλά αυτό. Κοίταξε, το οποίο προσπαθεί. Είμαι η μοναδική που δεν είχε καν εκδοτήρια και δεν έβγαλε και εισιτήρια προς πώληση. Άκουσε με για να θέσω. Στον Ολυμπιακό, ναι. Μετά έδωσε. Ναι. Αυτό το οποίο λοιπόν λέει ο Στέλιος, αυτό που λες εσύ είναι να μην τραβήξει αυτή η υπόθεση που πάει να ανοίξει. Όπως άλλες, για να σου πω κάτι, το Κοριόπολης. Το οποίο να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, φυσικά. Αναβολή. Υποθέσεις τώρα που είναι μπλεγμένος ας πούμε. Εγώ σου λέω, ξαναλέω, ναι. Ξαναλέω ότι το καλά λέει ψέματα. Έτσι. Αλλά αποδεικνύεται στη δίκη, γιατί δικαστές δεν είμαστε, ότι μία στο εκατομμύριο ή μία στη σκυλή το καλά λέει αλήθεια. Υπάρχει ειδικό θέμα. Υπάρχει. Υπάρχει. Αν και σημειώνω παρένθεση σε αυτό το οποίο ανέφερες, εσύ κάποτε ήσουν δικαστής, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Άσχετο αυτό, ρε παιδί μου. Ναι. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Ωραία. Υπάρχει, τώρα μιλάμε σοβαρά. Υπάρχει, Στέλιο. Γιατί, υπάρχει. Να σου πω τώρα κάτι. Γιατί από την παραφιλολογία σε αυτή την πόλη είναι χαμός. Για να μην κρυμόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, μας έχουν ζαλίσει να μην πω όλοι. Ότι εμείς είμαστε τετάρτη, εμείς οι κότσοι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι έτσι. Έτσι είναι, Στέλιο. Είναι έτσι. Ε. Έτσι είναι. Το λένε όλοι. Δεν το λένε. Πού ναι, έχει καμία απόδειξη. Λέγεται, ναι. Απλά λέγεται. Έτσι εγώ. Και έχει βρωμίσει όλη η χώρα ότι ξάρετε το ΠΑΟΚ.
Και αυτό λεγόταν. Όπως και ο ΠΑΟΚ, να σου πω κάτι, έχει νομίζει όλη η χώρα ότι ο ΠΑΟΚ έχει κολλητήλικα με τον Ατρόμητο, τον Πανατολικό και δεν ξέρει. Και για, τον εγώ και για τον Ολυμπιακό αντιστοίχως με τον Πανιόνιο, με τον Ατρόμητο φέτος και κλπ. Και, και τον Όφη, ναι. Εντάξει. Έχω εγώ αποδείξεις. Όχι. Όχι. Αν οποιοσδήποτε το λέει, βγει πάει άρες και του πάρει μια κασέτα από κομπιούτερ διαφορετικά, δεν είχα μείνει και του πει, έλα εδώ ρε φίλε. Ναι. Λες και γράφεις ότι εγώ λέει κόσμι με κρύβει. Απλά προχώρα προς τον επίλογο, απλά προχώρα προς τον επίλογο γιατί έχουμε κι έναν ακόμα. Απλά, ναι, απλά, για να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί είναι εκνευριστικό να λέει ο καθένας την κάθε του πιτ και να μην έχει κυρώσεις. Ναι. Έτσι, ωραία. Τώρα είναι πιο σοβαρά τα πράγματα. Αλλά στην προκειμένη υπάρχουν δύο μέρη. Πάω να συντηρηθεί αυτό το πράγμα και θα το πάει στα δικαστήρια. Μα εγώ αν ήμουν στις του ΠΑΟΚ, δεν είχα ξεσκίσει, θα έρθει στα δικαστήρια. Τα κυνηγούσα έχει και ο ουρανό για να δω την αρχή πιο, ναι, πιο γρήγορα το δικαστήριο. Δεν θέλει να το αφήσει αυτή τη φάση και δεν θα το αφήσει. Οπότε και πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει. Και να το, και άμα μπορεί να τον ξεσκίσει και να του πάρει τα λεφτά. Ναι. Για ηθική βλάβη. Έτσι. Να τον ξεσκίσει. Οι ψεύτες πρέπει να ξεσκίζονται. Έτσι. Πλέον. Τέλος. Τέλος. Διότι ότι μπορεί ο καθένας να λέει πλέον και να γράφει κυρίως ότι του καπνίσει, ναι, πλέον τέλος. Και έτσι πρέπει να κινηθεί και η Παϊάρης. Και ας είναι καρακιουσιλίκη και λαϊκισμός, όποιος γράφει ότι είμαι την άκρη του Ολυμπιακού, να το κάνει μήνυση. Θα κάνει μήνυση έναν, θα κάνει μήνυση δύο, θα βάλει και τιμωρίες και σταματάει αυτό. Καλά τα λες, τέλειο. Ωραία. Σταματάει αυτό. Να είσαι καλά, για να πάμε και στον επόμενο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Άντε, ευχαριστώ πολύ. Επόμενος φίλος, χαίρετε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τριαντάφυλλος από Σούρες. Ξωτικές Σέρες. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, λένε και οι δύο την αλήθεια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η ανακοίνωση του ΟΑΝ λέει ότι... Ρεπορτάζ. Ο ανιψιός, ναι, το ρεπορτάζ λέει ότι ο ανιψιός του, ξέρω εγώ, του προέδρου, του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ έχει αγοράσει τις εγκαταστάσεις της Ξάνθης. Ναι. Πουθενά δεν λέει ότι, έχει αγοράσει την Ξάνθη. Ναι, είναι και αυτό το κομμάτι, σωστά. Είναι μια σημαντική ερώτηση. Αχ, η ουσία είναι, ρε παιδιά, αυτό. Ναι. Και λέει ότι αφού έχει πάρει τις εγκαταστάσεις, ξέρω εγώ, επηρεάζει 100% ναι, και την παρέξα. Ναι. Λέει, ναι, υποθετικά. Ναι. Ναι. Αυτό ενδεχομένως να είναι έτσι, ενδεχομένως να μην είναι έτσι. Φυσικά. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί δικαστικά. Εννοείται. Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ πάλι λέει ότι λέτε ψέματα ότι είμαστε ιδιοκτήτες της Ξάνθης. Και ο ΠΑΟΚ λέει. Υπάρχει και ο ΠΑΟΚ λέει την αλήθεια. Μα και ο ΠΑΟΚ λέει την αλήθεια. Και ο ΠΑΟΚ λέει την αλήθεια. Δεν είναι ιδιοκτήτης, ξέρω, κανένα συγγενής του Σαββίδη με τις παρεξάνθεις. Φαίνεται. Φαίνεται ότι είναι ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων. Όχι όμως της παρέξανθης. Ναι. Άρα λένε και έγκυο την αλήθεια. Και αυτό θα το διευκρινίσουμε και θα το ξεδιαλύνουμε στη δικαιοσύνη. Ναι. Αν λειτουργεί στην Ελλάδα. Σωστό και αυτό. Ο ΠΑΟΚ εκεί πάει. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβα να λες. Αυτή είναι η αλήθεια, μια ζωή σε αυτό το πινκ-πονκ θα είμαστε και δεν ξέρω πότε θα ξεμπλέξουμε από αυτό το πράγμα. Αυτό το θέμα, πότε θα ξεμπλέξουμε και θα ασχοληθούμε σημαντικά. Εγώ δεν υποστηρίζω μια ομάδα η οποία ενδιαφέρεται μόνο για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο, γι' αυτό και δεν βγάζει ανακοινώσεις, γι' αυτό και παίζει φανταστική μπάλα, ανεξάρτητα αν φέρνει αποτελέσματα ή όχι. Mm-hmm. Τη βλέπω στην τηλεόραση, την απολαμβάνω, πηγαίνω στο γήπεδο όποτε μπορώ. Κίτρινα μαύρα φορά είναι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Εμείς στεναχωριέσαι, αγάπη, δεν μπορεί να είμαστε. Δεν μπορεί να είμαστε. Δεν μπορεί να είμαστε, δεν ΠΑΟΚ. Όχι, εντάξει, δεν είπαμε κάτι. Αλλά εγώ βλέπω και τον ΠΑΟΚ. Καλά κάνετε. Σέρες μέσα από τη Σέρες ή από κανένα χωριό έξω. Μέσα. Μέσα. Τι ωραίες που είναι Σέρες. Είμαι φίλος του Κόκκι. Του Σέρχιο. Όχι, κατάλαβα ποιον Κόκκι λέει.
Κατάλαβα. Τι κάνει αυτό. Πέρυσι τον είχα δει. Στο γήπεδο τον είχα πετύχει. Καλά είναι. Ναι. Σε σοβαρό παιχνίδι τον είδε. Σε ποιο ήταν. Με τον Πανετολικό ήταν. Με τον Πανετολικό ήταν. Μπράβο. Άμα το δει, του δώσει χαιρετίσματα. Έγινε. Ευχαρίστω. Να σε καλά. Εντάξει, για χαρά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Και δεν είπαμε ότι υπάρχει και ρεπορτάζ, ναι, που μιλάει για μήνυση κατά του Τζίλου και των αστυνομικών. Άλλο από τον δράστη της επίθεσης. Άλλο δηλαδή. Αυτό. Δηλαδή, με γελάς με αυτό που γίνεται. Τι να κάνεις. Είναι ο ένας που διέφυγε. Δεν μπορώ. Είναι ο άλλος που έμεινε εδώ και το βρήκανε. Ναι. Και έκανε μήνυση στον Τζίλο. Ναι. Και στην ιατροδικαστή. Στον Τζίλο, άλλος πήγε. Ωχ, μέρα μεσημέρι. Τον έσπασε το ξύλο και του κάνανε μήνυση, ρε. Νομίζω, αγάπητοι, ήρθε η ώρα να δεχθούμε την πρόταση μας έγινε του BBC Radio. Να πάμε να φύγουμε, να πάμε εκεί. Κουράστηκα όλο. Να μιλάμε για τη Manchester United. Για την Arsenal. Ο άλλος είναι κάπου σε ένα εξωτικό μέρος, απολαμβάνει την ελευθερία του, έκανε ό,τι έκανε και έχει φύγει. Δεν ξέρουμε πού. Μπορεί να μην είναι εξωτικό, μπορεί να είναι παγωμένη Μόσχα. Εκεί Μόσχα, εξωτική είναι, δεν είναι. Καλά, εξωτική δεν τη λες. Στη δική της ομορφιά. Είναι μακριά από εδώ. Εντάξει. Αυτό. Τι ζούμε, έκαναν μήνυση στον Τζίλο, ρε εσύ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθερία της Λάρισας. Βγήκε σήμερα ο διευθυντής της στην Τρόικα, ναι, και τα είπε όλα, τα αναλυτικά το ρεπορτάζ. Ναι. Εντάξει, η οποία Ελευθερία, από ό,τι άκουγα που λέγανε το πρωί ο Κώστας, ο Κούσης με το... και ο Στέλιος με την έχει εικόνα, ναι. Ο Χρήστος δεν έχει τόση εικόνα, πουλάει 50.000 φύλλα, λέει, κάθε μέρα στη Λάρισα. 50.000 φύλλα την ημέρα. 50.000 φύλλα την ημέρα. Τοπική εφημερίδα, ασχολείται με την τοπική κοινωνία, αθλητικά, πολιτικά, τοπική αυτοδιοίκηση και τέτοια. 50.000 φύλλα την ημέρα. Κανονικότητα. Πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, που σου λέω και την ημέρα να μην είναι, τη βδομάδα να είναι, μια χαρά. Και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη οι εφημερίδες πουλάνε 2,5 βαριά, πολύ βαριά όμως πλέον. Πάνε κάπου τις χρυσές εποχές που πουλούσαν 35 και 50 εδώ πέρα τοπικές εφημερίδες. Λοιπόν, 2-3-10-2-7 και 3 οχτάρια για 5 λεπτάκια ακόμα να ανοιχτώ το τηλεφωνικό μας κέντρο και σας περιμένει εδώ πέρα, ωραία, χαλαρά, στο, μια ώρα της ξεκούρασης, της αποφόρτισης. Ζούμε φοβερές στιγμές πραγματικά. Ζούμε φοβερές στιγμές πραγματικά, είναι αυτό, δηλαδή σου λέω, με το ποδόσφαιρο δεν θα ασχοληθούμε ποτέ. Πάρα πολύ ωραία. Ποτέ. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, δεν λες τίποτα. Πάρα εντάξει, πολύ ωραία. Πάνω δηλαδή που ήρθε το κρύο και ήρθε ο χειμώνας που περίμενε η αγάπη, γίνονται όλα αυτά. Και έτσι χαλάνε. Πραγματικά. Την καθημερινότητα και το Δεκέμβρη. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί αυτή τη στιγμή να ερεμήσει την αγάπη Γαβριλίδου είναι να χιονίσει την πυλά και να αποκλειστεί. Άμα γίνει αυτό, όλα τα άλλα δεν θα έχουν σημασία. Θα είναι πολύ βασικό. Άμα δηλαδή εσείς μένετε στην πυλά και δείτε μια γυναίκα, έτσι όχι πολύ ψηλή, εντάξει, δεν είναι και πρωτοπόλη, για γυναίκα έχει καλό ύψος, να βρέχει με το λάστιχο τους δρόμους και τις κατηφόρες και τις ανηφόρες, να ξέρει ότι είναι το κορίτσι μας και προσπαθεί να δημιουργήσει καταστάσεις που δεν θα τις επιτρέψουν να κατέβει στο κέντρο. Ναι, είναι νωρίς βέβαια ακόμα. Δεν κάνει τόσο κρύο. Αλλά εκεί γύρω στα τέλη του μήνα, αρχές Γενάρη, πιστεύω ότι. Τη Μάνικα την έχουμε έτοιμη. Στην Πηλέα θα έχουμε χιόνι, δεν ξέρω. Ή χιόνι θα παγώσουν οι δρόμοι, ένα από τα δύο. Πιθανό κι αυτό. Χιόνι. Να σου πω κάτι, είναι πιο επικίνδυνο το πάνω να παγώσει ο δρόμος. Και επειδή εγώ στο σπίτι έχω ανηφόρες κατηφόρες, ξέρεις. Όλο ανηφόρο κατηφόρα είναι. Ξέρω, αγαπη, ξέρω. Πού θα το ρισκάρω. Τι. Εγώ θέλω. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Εγώ θέλω. Σε παρακαλώ, θα το ρισκάρω. Θα βγαίνεις με clean feed. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Σου χωλήσεις. Οι χολύπτες, εδώ το κανονίζουν όλα. Οι χολύπτες. Το φτιάξει εσύ. Εντάξει, θα βγαίνω με clean feed, κανένα θέμα. Μια χαρά. Και 4 ώρες σερία, μα θες, αλλά να είμαι σπίτι μου. Θα φτιάξει ένα με τις πιζάμες σου. Ναι. Πιζαμούλες, τσαγάκι. Πόπο και Σάββατο έχουμε τούμπα, 6 ώρα. Ναι, 6 ώρα. Τι πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής. Ναι. Πρέπει να δεις πάρα πολύ καλά γιατί. Κάνω αυτή τη δουλειά από τα 19. Σκυλή. Εσύ ως μπαίνω στα 25. Σκυλή. Δεν υπάρχει ούτε μία φορά που να έχω πάει στο γήπεδο να ξέρει, σωστά ντυμένη σε κρύο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω σε κρύο και να μην κρυώσω, να μην παγώσω. Αύριο λοιπόν. Πώς γίνεται αυτό, ρε Νίκο, εξήγησε το μου λίγο. Αύριο λοιπόν. Δεν μας νοιάζει το αύριο. Λέει χιονόνερο. Όπα. Γι' αυτό μην βιάζεσαι. Όπα. Άκουσέ με να σου πω. Κάτσε, λες. Σάββατο λέει ήλιο με σύννεφα. Κακό. 4 με 13. Ναι. Κακό, ρε. Δεν θέλω να παγώσω. Νορμάλ, καλό είναι. Ναι, ναι. Χιονόνερο. Αύριο 8 η ώρα, ας πούμε, το πρωί λύση Θεσσαλονίκη. Πού το βλέπεις? Στο μέτεο. Εμένα όχι, είναι πολύ νορμάλ. Μείον 1 με 2, λέει αύριο 8 η ώρα το πρωί, με χιονόνερο. Αύριο το πρωί δεν θα βγω το σπιτάκι μου. Σπιτάκι. Στο κέντρο θα είμαι βασικά, οπότε νορμάλ θα είναι. Το δικό μου. Κοίτα, αύριο μπορώ να έρθω όπως και να γιατί θα είμαι στο κέντρο. Ωραία. Θα μείνω εδώ.
Τώρα, την Πέμπτη δεν παίρνω όρκο. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο στο βράδυ στο σπίτι μου. Στην Πηλαία. Δεν ξέρω. Εκεί Πηλαία. Εκεί είμαι και ψηλά. Αλλά βλέπω ότι πλέον η θερμοκρασία πάει και 3 και 2 βαθμούς. Αλητεία. Χαμηλώνει πολύ. Αλητεία. Χριστούγεννα με χιόνια, πρώτη εδώ. Χριστούγεννα όπως κάνει. Πλάκα, 3 εβδομάδες μείνανε. Δεν είναι πολύ. Πρώτη εδώ τα ακούτε, σο. Να ξέρετε. 3 εβδομάδες ήταν Χριστούγεννα. Όπως είδα αυτή τη διαφήμιση. Εμένα μου αρέσουν οι παραμονές. Γιατί πίνεις. Γιατί είναι όλη μέρα αυτή που είσαι έξω. Ναι. Τι ωραία. Έχω μπει παραμονές. Τι ώρα εσύ. Τι ώρα κλείνει αυτό το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι τώρα επειδή είναι παραμονή. 7 η ώρα θα κλείσει. Κοίτα κάνω. Άρα τελειώνει το about us αντί για 6.30-7. Εγώ γιατί να έρθω. Παραμονή. Ο λαός τώρα θέλει να ενημερωθεί, Νίκο Παπαδόπουλε. Παραμονή νομίζω κλείνουμε 9 ή 8. Τι 9! Ή 8. Πρώτα πάμε δηλαδή εγώ και εσύ μέχρι τις 8. Ναι, όχι, το πάμε. Σιγά. Κάτσε, ρε Γιώργη. Σιγά μου το πάω και εσύ. Όχι, δεν κλείνει. 8 κλείνει. 8 κλείνει νομίζω. Εντάξει, να κάνει το λαμπαουτάρι σε μαραθώνιο. 3 ώρες εκπομπή θα κάνει το λαμπαουτάρι. Μπορεί να θέλει ο κόσμος να ενημερωθεί. Παραμονή Χριστουγέννων. Μπορεί να γίνεται χαμός. Τι πιο νορμάλ. Δεν λες πάλι καλά που δεν λείπω. Ήταν να πάω Κύπρο. Ναι, καλά, θα λείπω κι εγώ κάπου. Κάτι θα έκανα. Φαντάσου που στις 5 ώρα το πρωί που θα ξυπνήσω εγώ τι θα έγινε. Ναι, Στέλιο μου, αλήθεια είναι αυτό. Εσύ 5 ώρα το πρωί είσαι πολύ δύσκολα. Και γενικότερα όσοι ξυπνάνε και αδελφός μου ξυπνάνε τέτοιες ώρες. Πω, βάρβαρο. Βάρβαρο πολύ. Ναι. Τι να πεις. Τι να πεις και τι να πεις, αγάπη Γαβριλίδου. 7.30 πιάσαμε. Τι να πεις. Κάπου εδώ η αυτή εκπληκτική εκπομπή. Αυτός ο τιτανικός το ραδιοφόνο. Μένετε εδώ συντονισμένοι γιατί πραγματικά θα πούμε όλα στο ΠΑΟΚ 24, ε. Δεν χάνετε, παιδιά, προσέξτε λίγο σήμερα τι γίνεται. 7.30-9 το 24, δεν χάνετε. Περιμένουμε να ακούσουμε Σταύρο Κόλκα, Στέλιο Αναστασιάδη και όλο το υπόλοιπο team. Και δεν βγάζω κανένα από αυτούς. Τα λέω μόνοι μου. Εντάξει. 9.11 έχει ράδιο Μαρμίτα. Καλά τα λες. Με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέχια που θα ασχοληθώ φυσικά και αυτή με το συγκεκριμένο ζήτημα. Με τα πολλά βασικά. Με τα πολλά, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Και μετά στις 11 η ώρα. Έρχεται ο κύριος διευθυντής, ο οποίος είναι. Λίγο πριν κλείσει το σημερινό πέναλτι είδε να έρχεται ψωμί γλυκό φρέσκο από το φούρνο, μοσχομύριζε και με το οποίο φυσικά θα πραγματευτεί μαζί σας και το βράδυ 11 και όσο πάει, γιατί το μία δεν ισχύει ποτέ, σε ακούω σχεδόν κάθε βράδυ, ξέρω. Λοιπόν, αυτά, ΠΑΟΚ 24 ακολουθεί με αγάπη Γαβριλίδου, τα λέμε και πάλι αύριο, να είστε καλά.